αυτό νομίζω ότι είναι όλοι μας. Είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Θεωρείτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι η προχώρηση που έχουμε είναι ότι λείπουν κάποιοι εργαζόμενοι από κάποια τμήματα, όπως είναι οι καθαριότητα. Βέβαια αυτό είναι θέμα των εργαζομένων. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποφασίζουν αν θα απεργήσουν ή όχι. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν τα μέτρα αυτά τους στείλουν ή δεν τους στείλουν. Και δεν ξέρω βέβαια τι άλλο περιμένουν και δεν είναι θέμα μόνο εργαζομένων που δίνουν καμπάτα. Είναι θέμα γενικώς όλων των εργαζομένων αλλά και όλης της κοινωνίας. Διότι το ότι θα απολυθούν σήμερα 90 εργαζόμενοι από την Δημοτική Αστυνομία και από τους κοινωνικούς φυλακές, θα έχει επιπτώσεις σε όλους μας, στην ίδια την τοπική κοινωνία, στις υπηρεσίες που παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς το λέτε αυτό, πώς μας το έχει καταλάβει. Γι' αυτό έχθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητήσαμε από τον κύριο Δήμαρχο ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε πρωτίστως είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας την κοινωνία και να καταλάβει η κοινωνία τι σημαίνει την έχετε τοπική την κοινωνία μαζί σας, κύριε Βέρο. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Την έχετε ή ναι ή όχι. Και όχι βέβαια. Ποιος σας είπε ότι την έχουμε την κοινωνία. Μα θα έπρεπε να γίνει σήμερα μόνο στη σημερινή συγκέντρωση και διαμαρτυρία των δημοτικών υπαλλήλων. Το βλέπουμε εδώ και 3 χρόνια. Και δυστυχώς κατάφερε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση των μνημονίων και η σημερινή και η προηγούμενη να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και το πετύχαμε. Στο ότι να βάλουν τις κοινωνικές τάξεις απέναντι, ο ένας να καταγγέλει τον άλλον, να επιρρύπτει ευθύνες και αυτοί να μένουν στο απειρόβλητο. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν 1,5 εκατομμύριο ανέργους να έρχονται και να μας λένε «Μα διαμαρτύρεστε εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί θα διώξουμε 20.000». Εδώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο από το ιδιωτικό τομέα. Ποιος τους έβγαλε στον ιδιωτικό τομέα? Οι πολιτικές που εφάρμοσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διοικούν αυτό το κράτος, κυβερνούν αυτό το κράτος. Οι πολιτικές αυτές τις οποίες όχι μόνο τα τελευταία μνημονιακά 3 χρόνια υλοποιούνται, αλλά και οι πολιτικές των προηγουμένων ετών, αυτές δημιουργήσανε αυτό που δημιουργήσανε. Και στέλνουν πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, γιατί πολύ σύντομα όλη η κοινωνία θα είναι με την πλάτη του τύπου.